Η Ουκρανική κρίση ρίχνει βαριά τη σκιά της στη σύνοδο κορυφής των G20 στην Αργεντινή. Ο Ντόναλντ Τραμπ, πριν αναχωρήσει για τον Μπουένος Άιρες, αποφάσισε να ακυρώσει την προγραμματισμένη συνάντηση με τον Ρώσο ομολογό του, Βλαντιμίρ Πούτιν. Με βάση το γεγονός ότι τα πλοία και το πλήρωμα δεν έχουν επιστρέψει στην Ουκρανία από τη Ρωσία, αποφάσισα ότι θα είναι προς το καλύτερο να ακυρώσω τη συνάντηση με τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Προσμένω σε μια ουσιαστική σύνοδο κορυφής μόλις η κατάσταση επιληθεί, έγραψε στο Twitter ο Τραμπ. Παρότι οι αρχές πληροφορίες από το Κρεμλίνο έλεγαν ότι η συνάντηση των δύο κλείστηκε, ο Τραμπ προφανώς αποφάσισε την ακύρωσή της, αφού του παρέλαβε την πλήρη έκθεση για το συμβάν στο στενό του Κέρτς. Στην Αργεντινή έφτασε και ο πρίγκιπας διάδοχος του Σαουδαραβικού θρόνου Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν. Ο ουσιαστικός ηγέτης του βασιλείου θα έχει την πρώτη του εμφάνιση εκτός Ριάντ μετά την υπόθεση της δολοφονίας του δημοσιογράφου Τζαμάλ Κασόγκη. Ο πρίγκιπας διάδοχος ενδεχομένως να συναντηθεί στο Μπουένος Άιρες με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, με τον οποίο οι σχέσεις είναι εξαιρετικά τεταμένες μετά την υπόθεση της δολοφονίας του δημοσιογράφου.